Σιμών, Ελβίες Πανεθάνοντες Φίνη Σιμών, Θεοτόκη Υπερθέτου Μαρίας, την άνοιξη την ύπη ζωοποιού σταυρού, προστασίες των ημίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Δημήτρη και ενδόξου και του Προδόμου και του Ιού Άγνους, των Αγίων ενδόξου και Πανεκτήμων Αποσόλων, του Αγίων ενδόξου και Πανεκτήμων Αποσόλων Τίτου, πρώτου και σκόπου Κρήτης, των Αγίων Πατέρων των Μεγάλων Διαρκών και του Περιχώνων Δασκάλων, των Αγίων ενδόξου Μεγάλων Μαρτίων, των Αγίων ενδόξου και Πανεκτήμων Μαρτίων, των Ασίων Θεοφόρων Πατέρων Εγώων, του Ενεργήσου Πρόσωπο Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρου της Εκκλησίας του Καμπαθού, των Αγίων Θεοπατών Ιερκή Γιάννης, και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάθειος Αρτεμίδου, που για την Ιεράνη διαδούμε και πάνω στον Αγίου, και πρώτα τον πίσω τη δέση ημών, τον σε κυκνάβουσουν με ένα κομμάτι ημών, και όπως ονειμάζει τη χέρια των τελείων σου, από δύο σου εφημών πάντα εθνών και πρελέγγυμων, κυρία σου ημών που ζωή, κύριε Λέης, ονειμάζει τον χρόνο σου, και σώσουν τα ψυχά σημών, ως ελευθός και φυλάντος. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με Θεσσό, ευλογημένη η Εγγυμεξή και ευλογημένος ο Παρκός, η Κυρία Σου, ότι σωτήρα έτεκες τον ψυχόνι. Και εξ αυτών πεντακής κυρίους άνδρας φορτάσεις, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, ως ήτων των ύνων και το έλαιον, και πλήθυν αυτά εν εισήκης των προσφερόντων, τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγία σου. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα της Θεοθεωσιμών, και σε τη δόξα να μπαίνουμε στο ανάρτο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπητό και ζωοποιό σου πλέον. Σήμερα γιορτάζουμε την ευλογία βλάβη και την προσήκοντα σεβασμό την μνήμη του Κωνστάτη μα Αγίου Αρτεμίου. Παπονελεί όχι μόνο τον πνευματικό μα συμβολικό και συμπαραστάτη, αλλά και τον πρωτοπόρο των διδάσκαλών μα. Ο Άγιο Αρτεμίου διακρίθηκε και βαθιά χριστιανική σύγχυση τη μενή. Εμεί συνεχίζουμε και αναπληρώνουμε τον καλύτερο τρόπο τη αγαπητή ώστε οι πολίτες να νιώθουν σίγουροι. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με ζήλο, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποσίωση, ώστε να πετύχουμε τους στόχους που μας έρχεται καθημερινά η κοινωνία. Στις ανάγκες αυτών του κοινωνικού περιβάλλοντος,